Το εισηγητικό πόρισμα της πλειοψηφίας που κατατέθηκε στην Επιτροπή της Βουλής που εξετάζει την νομιμότητα των δανείων προς τα ΜΜΕ και τα κόμματα κατατέθηκε και ξεπερνάει τις 500 σελίδες. Στο πόρισμα λέτε ότι αποκαλύφθηκε το διαβόητο τρίγωνο διαπλοκής πολιτικών μέσων ενημέρωσης τραπεζών. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς καταρχάς να μου περιγράψετε πώς λειτουργούσε αυτό το διαβόητο τρίγωνο. Κύριε Καλαδούκα, αυτή ήταν η εντολή της Βουλής. Να ερευνήσουμε ακριβώς την νομιμότητα των δανείων των κομμάτων και των ΜΜΕ, ερευνώντας αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής. Γιατί η μη νόμιμη δανειοδότηση ήταν συνέπεια αυτού του τρίγωνου. Πώς το εκλαμβάνουμε εμείς αυτό το τρίγωνο? Το τρίγωνο αυτό είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο. Όπου ομάδες συμφερόντων και πίεση ήταν το πολιτικό σύστημα, τα δύο τότε μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τραπεζικό σύστημα, διοίκηση τραπεζών και Τράπεζα της Ελλάδος και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα με δική τους πίεση, δεν ξέρω φορτική ή αφόρητα, θα δούμε, αυτό είναι ερευνητέο. Με δική τους πίεση προς το τραπεζικό σύστημα χορηγούσαν αφιδώς και αθρώα δάνεια προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα χωρίς καμία εξασφάλιση, χωρίς καμία εγγύηση. Τα δε μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγάνδιζαν και πρόβαλαν για να επηρεάσουν και την κοινή γνώμη και επηρέαζαν και σε μεγάλο βαθμό και την εκλογική συμπεριφορά στην πολιτική των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό ήταν το τρίγωνο. Οι συνέπειες του τριγώνου καταστρεπτικές επί 40 και πλέον χρόνια στην Ελλάδα. Αυτά βιώνουμε σήμερα. Σε χρήματα τι σημαίνει αυτό? Σε χρήματα σημαίνει στο φανερό χρήμα. Ναι. Αυτό που προέκυψε ως απόδειξη είναι 401 εκατομμύρια τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και 1,3 δις μόνο τον ΜΜΕ, αυτό που γνωρίζουμε, το γνωστό. Δηλαδή μιλάμε για 1,3 δις εκατομμύρια ευρώ που είναι σήμερα οι οφειλές τους. Τα 401 εκατομμύρια τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ουσιαστικά αγύριστα, κύριε Καλαδούκα, διότι είναι ήδη σε χρεοκοπία, σε στάση πληρωμών από τον φθινόπωρο του 2011. Δεν καταβλήθηκε ούτε ευρώ. Και δεν κινήθηκε ποτέ καμία τράπεζα να καταγγείλει τις δανειακές συμβάσεις παρά μόνο με την ευκαιρία της απόφασης της Βουλής και της λειτουργίας της Επιτροπής μας. Άρα είχατε μια κάποια επιρροή, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό, η επιρροή, είχε τεράστια επιρροή. Ό,τι έγινε σε νομικό επίπεδο των τραπεζών απέναντι σε ΜΜΕ και κόμματα έγινε μόνο εξαιτίας της Επιτροπής μας. Και κατά τη διάρκεια και εν πλώ εν λειτουργία της Επιτροπής. Αν δεν λειτουργούσε αυτή η Επιτροπή, θα συνέχιζε η ίδια κατάσταση, σαν να μην συμβαίνει στον τόπο αυτό τίποτα απολύτως. Μια ερώτηση για εσάς, κύριε Μπαλουμενάκη, είναι η εξής. Για να έρθουμε και σε κάποια πρακτικά παραδείγματα του τριγώνου. Έχετε πει, ότι έχετε αναφερθεί μάλλον, ότι το θέμα της δανειοδότησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κύρικα των Χανίων είναι σκανδαλώδες. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η περίπτωση είναι ενταγμένη μέσα στο πόρισμα που έχετε καταθέσει και τι ακριβώς είναι στοιχειοθετημένη όλη αυτή η υπόθεση με τον Κύρικα Χανίων. Βεβαίως είναι, συμπεριλαμβάνεται, σαφώς. Πιο πριν θέλω να πω λίγο ότι ολοκληρώσαμε πραγματικά ένα κοπιώδες έργο, το οποίο συμπεριλαμβάνει δεκάδες, εκατοντάδες ώρων εργασίες και χιλιάδες, θα λέγει κανείς, σελίδες ανάγνωσης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο απαντάμε στο άνθρα και στο θησαυρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο ελληνικός λαός, και ακόμα και όσοι δεν θα διαβάσουν τότε την περίληψη που θα βγει, ότι εκεί μέσα είναι μια τυχογραφία κυριολεκτικά μιας ολόκληρης περίοδου. Μέρος αυτής της τυχογραφίας, είναι για αυτό που με ρωτάτε, υπάρχει φυσικά ολόκληρη αναφορά, μια περιγραφή μιας τραπεζικής συναλλαγής που παρέμεινε στην αφάνεια επί 11 χρόνια και 5 μήνες, αν δεν ήταν η Επιτροπή δεν θα έβγαινε, ρυθμίστηκε με όρους που δεν απολαμβάνει συνήθως ο κοινός δανειολήπτης και στην διαδρομή της οποίας ανοιχνεύονται με πιθανότητες πολύ σοβαρά αδικήματα που καλείται φυσικά η δικαιοσύνη να απαντήσει. Διότι πρέπει εισαγωγικώς να πούμε ότι όλο το πόρισμα θα πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω. Και σε αυτό και κατά τούτο δηλαδή απαντάμε στο αυτό που λέγεται ότι δεν υπάρχουν απόδοση ευθυνών. Απόδοση ευθυνών υπάρχουν από το φυσικό δικαστή όλων των υποθέσεων. Ωστόσο, μια και αναφερθήκατε ότι μιλάνε διάφοροι για άνθρωπες ο θησαυρός, στο πόρισμα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πρόταση παραπομπής οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου. Μάλιστα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έκαναν σημαία τη δήλωσή σας, κύριε Λάπα, ότι δεν προσωποποιούνται ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Τι λέτε? Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία έβαλε μια ανακοίνωση ότι κατέρευσε το λαϊκιστικό παραμύθι του τριγώνου, χρησιμοποιώντας τη δήλωσή σας ότι δεν στοιχειοθετούνται ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν ακριβώς έτσι, κύριε Καλόδουκα. Πρέπει να συστηνίσω το σκάνδαλο Κοσκοτά, ότι η απόδοση ευθυνών στα πολιτικά πρόσωπα ήταν ο υπήλογος, όχι η αφετηρία του σκανδάλου.
Ξέρετε, για να ενοχοποιηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο, υπουργός κυρίως, για υπουργούς μιλάμε, για να μπορεί να ασκηθεί ποινική, για να συσταθεί προανατολική επιτροπή από το Κοινοβούλιο, είναι όταν πλέον έχουμε όνομα πολιτικού ο οποίος σήκωσε τηλέφωνο, έστειλε έγγραφο, πίεσε, έφτιαξε. Αυτά δεν γίνονται. Όμως θα ήταν αφιλής κανένας αν δεν παρατηρούσε ότι αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής, πολιτικό σύστημα, τράπεζες, είναι καταγεγραμμένο όχι από τώρα. Στη συλλογική κοινωνική σύνδεση και δεκαετίες. Τι έγινε τώρα? Από το παρασκήνιο που υπήρχε, ήρθε στο προσκήνιο. Τώρα υπάρχουν έγγραφα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που το πιστοποιούν και το αποδεικνύουν πλέον. Δεν είναι να λέμε ένα αφήγημα ιδεολογικού ή πολιτικού χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πλέον είναι αποδεδειγμένο ως τρίγωνο διαπλοκής, ως φαινόμενο, ως παθογένεια του πολιτικού συστήματος. Όταν λέτε αποδεδειγμένο, τι ακριβώς εννοείτε? Είναι αποδεικμένο πλέον από μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων. Τι λένε? Ότι υπήρχε διαπλοκή στην Ελλάδα. Θα σα ανανώσω ένα-δυο σημεία έτσι. Έχει σημασία για να το πείτε. Να σα πω τι εννοώ. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ποινική δίωξη αν δεν είναι και προσωποποιημένη. Δηλαδή έχετε κάποιοι άνθρωποι το κάνουν. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε. Ξέρετε τι λένε οι εισαγγελίες και οι ανάκριτες? Πρέπει να λαλήσει κάποιο μάρτυρα για να φτάσουμε στο πολιτικό πρόσωπο. Οψόμεθα. Μην είμαστε τόσο βέβαιοι. Ακούστε λοιπόν τι είπε ένα κάθε άλλο παρά φίλο του ΣΥΡΙΖΑ και τη κυβέρνηση. Είπε ότι υπήρξε διαπλοκή σχετικά με τις δανειοδοτήσεις του ΜΜΕ, τα δημόσια έργα και τις διαφημίσεις. Ισχύει αυτό και το έχω πει. Βέβαια λέει ότι ναι, με όλα τα ΜΜΕ εκτός από το δικό μου, είπε και ο Σολαφούζος, και ώστε στο δρόμο του λέει ο άλλος ότι κάποιος παρατηρεί, κάποιος συνάδελφος στην Επιτροπή, η διαπλοκή τραπεζών και ΜΜΕ δεν χρειάζεται και τον τρίτο παράγοντα, το πολιτικό σύστημα που είναι το πολιτικό σύστημα. Και απαντάει ο μάρτυρας, βεβαίως. Στην Ελλάδα γενικώς λειτουργούσαν οι πολιτικές νοημίες και χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατούσε ως άρρωστη. Αυτό είναι ένα μόνο σημείο. Τέτοιες καταθέσεις υπάρχουν πολλές και πολλών μαρτύρων. Και αυτά πλέον είναι την περιουσία αυτής της Επιτροπής. Και αυτό να ξέρετε ότι από αυτή την Επιτροπή, αυτό το υλικό των 130, 120, 130 χιλιάδων σελίδων, θα έχει να πορεύεται το πολιτικό σύστημα, είτε με τόλμη και ειλικρίνεια να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να πάρει σοβαρές αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον της, είτε θα είναι ενοχοποιημένη στη συλλογική συνείδηση για πάρα πολλές δεκαετίες ακόμα. Ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα ζούμε. Και οι εισαγγελείς και γενικώς η δικαιοσύνη κινείται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Ας πούμε, η δίκη της Χρύσης Αυγής είναι χαρακτηριστική. Η μη προσωποποίηση, ξέρετε, δημιουργεί ανησυχίες γι' αυτό. Να σας αναφέρω παράδειγμα. Σήμερα διώκεται ο πρώην ταμείας του Πασόκ για 15 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Σπυρόπουλος. Ωραία. Αυτό όμως η δίωξη έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας ιδιώτη, όχι από Επιτροπή της Βουλής. Μόνο με τις εργασίες της Επιτροπής αποκαλύφθηκε το εξής. Ότι η περίφημη έκθεση ορκωτών λογιστών του ΠΑΣΟΚ ήταν μια έκθεση κατευθυνόμενη, ότι σου δόθηκαν ένα συγκεκριμένο πεδίο, ότι σου δόθηκε ένα συγκεκριμένο πεδίο για να ερευνήσει, αποκρύπτηκαν μεγάλα πεδία, αλλά παρά τα αυτά, από αυτήν την έκθεση προέκυψαν τα 15 εκατομμύρια. Το οποίο ερώτημα τώρα είναι το εξής. Προέλευση των χρημάτων. Ποιος τα παρέλαβε, τι τα κάνε, πού τα διέθεσε, ποιος το γνώριζε. Εννοείται δεν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά μόνο στο ταμείας. Αυτό λοιπόν είναι, παραπέμπει σε το πρώτο σας ερώτημα, αν μπορούν από τώρα και μετά στην πορεία να ανοιχνευτούν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να υπάρχουν 15 εκατομμύρια σε ένα ταμείο και την ίδια στιγμή να δανείζεται, να υπερδανείζεται ένα κόμμα. Γιατί μπορεί να σας πούνε ότι απλώς ένας ταμείας τα έκανε όλα, δεν φταίει σε τίποτα η πολιτική ηγεσία του Πασόκ. Η δικαιοσύνη όσον αφορά το θέμα της βραδύτητας, που είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρά τα αυτά θεσμικά, δεν υπήρχε άλλος τρόπος από την ώρα που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το άρθρο 153 του κανονισμού της Βουλής για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Δεν υπήρξε δηλαδή πεδίο. Αυτό που σας είπε ο κύριος Λάπας προηγουμένως είναι αλήθεια. Σωστό. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η πορεία αυτή είναι υποχρεωτική. Θα βαδίσουμε και με την ευκαιρία αυτή, θέλω να πω ότι εδώ εκπληρώνεται και ένας βασικός, υλοποιείται κατά το μεγάλο μέρος ένας βασικός όρος. Μια δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ προς την κοινωνία. Είχε δεσμευτεί να αρχίσει το ξύλωμα της διαπλοκής. Η διαπλοκή έχει πάρα πολλές πλευρές. Δεν έχει μόνο τα μέσα. Έχει δεκάδες εκφάνσεις. Αυτές λοιπόν οι εκφάνσεις ενδεχομένως αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι πλήττονται και ότι θίγονται. Εμείς πιάσαμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι με βάση την εντολή που είχαμε από τη Βουλή και νομίζω ότι το καλύψαμε πλήρως. Τα αποτελέσματα θα φανούν. Και να προσθέσω κάτι, κύριε Καλαδόκο, στο θέμα αυτό. Το έργο της Επιτροπής είναι να ερευνήσει, να βρει πού υπάρχουν παθογένειες, πού υπάρχουν περίεργες σχέσεις, πού υπάρχουν αμαρτωλές συμβάσεις. Το κάναμε. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη δύο είναι οι ιερές λειτουργίες της.
Μία είναι η επιμέτρηση ποινής, ποινή δηλαδή που αναλογεί στον καθένα, και ένα δεύτερο είναι η εξατομίκευση συνοχής πριν πάει στην ποινή. Αυτό που λέμε προσωποποίηση των ευθυνών. Ναι, αυτό είναι έργο της δικαιοσύνης. Το υλικό όλο αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ οποιονδήποτε εισαγγελικό δικαστικό λειτουργό θέλει πραγματικά να αρχίσει από το μύτο της αριάντες για να καταλήξει που πρέπει να καταλήξει. Από ό,τι φαίνεται όμως η ελληνική δικαιοσύνη θέλει και λίγο σπρώξιμο. Δηλαδή. Τη σπρώχνουμε πάρα πολύ με το πόρισμά μας. Πάρα πολύ. Σας μιλώ ειλικρινά. Δεν υπάρχει στοιχείο αδιευκρίνιστο, σκοτεινό, ανεξερεύνητο. Και για τις τραπεζικές, η σχέση με τους τραπεζίτες. Κοιτάξτε, για τους τραπεζίτες έχουμε προτάσεις για άσκηση ποινικών διώξεων και για τους μηδιάρχες και για τους ευθύνους των κομμάτων. Δεν υπάρχει κάποιος να μπει στο απερόβλητο, να ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για παραβίαση και επιστατωτικών κανόνων και κειμένων νομοθετικών διατάξεων και κοινής πρακτικής. Υπάρχουν χοντρές παραβάσεις. Πάντως, εμείς στο πόρισμά μας λέμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ευθύνες των διευθυντών των συμβόλων, των διοικητών των τραπεζών. Οι ευθύνες σοβαρές υπάρχει για την εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν μπορεί να έρχονται οι υπάλληλοι της Τράπεζας Ελλάδος, ο ένας να λέει ότι έχει στηθεί πάρτι, που δεν ήθελε να χαλάσει κανένας, και όλος να χαρακτηρίζει αυτό ως παθογένεια και όλος ως φούσκα. Και το πάρτι είναι θορυβώδες και η φούσκα είναι αντιληπτό. Μακριά, κύριε Καλαδούκα. Έπρεπε να το αντιληφθεί αυτό η Τράπεζα Ελλάδος ως εποπτεία ή όχι. Έπρεπε. Και εδώ σας λένε το εξής. Το πάρτι και η φούσκα δεν είναι κρυπτό και παραπίστο. Στα φανερά είναι. Έτσι, ναι. Εδώ όμως θα σας λένε πάλι ότι στο εισηγητικό πόρισμα της πλειοψηφίας δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ενώ βεβαιωμένα είχε διαγράψει πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων και έχασε έσοδα πολλά το ελληνικό δημόσιο. Και μάλιστα είχε γίνει ιστορία, γιατί κάποτε είχε κυκλοφορήσει πριν το επίσημο πόρισμα της πλειοψηφίας. Ότι υπήρχε μέσα και ο κύριος Στουρνάρας. Η μνήμη, το φαινομένο, εξακολουθεί να υπάρχει η μνήμη αυτή, αλλά θα σα ανέλθει ο κύριος Βαλβενάκης. Καταρχήν για το ζήτημα της Τράπεζας της Ελλάδος και το πώς άσκησε τον εποπτικό της ρόλο, αν τον άσκησε και πώς τον άσκησε, υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αναλύονται όλες οι καταθέσεις των 4 στελεχών που ήρθαν και επισημαίνονται οι αντιφάσεις, οι παραλήψεις που προέκυψαν από εκεί. Προκύπτουν ζητήματα και του κύριου Στουρνάρα, αξιολογείται η κατάθεση, και τα ελαττώματα και τα μειονεκτήματα κίνησης καταθέσεως. Εκείνο το οποίο αναφέρεστε εξέφευγε από το αντικείμενο της Επιτροπής, δεν είχε στοιχείο δανειοδότησης μέσα. Γι' αυτό το λόγο ψυχρεμότερη και επειδή θέλαμε να είμαστε αυστηρός μέσα στα πλαίσια της εντολής που λάβαμε, το αφαιρέσαμε. Υπήρχε ως πρόταση φυσικά και όπως ακούσατε προηγουμένως, η μνήμη αυτού του γεγονότος, δηλαδή της χαριστικής πράξεως, που είναι μία των πλευρών της διαπλοκής για την οποία κάναμε λόγο προηγουμένως, υπάρχει στο τελικό μας κείμενο. Και αυτό που ρωτήσατε πριν για τον κύριο Στουρνάρα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό έχει κλείσει και νομοθετικά. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Σαμαρά. Α, και ναι. Δημότο Ροέλ και τα λοιπά. Είναι σε φερόντο τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάτση. Έκλεισε νομοθετικά. Δηλαδή τι είχε γίνει ακριβώς. Έγινε αυτό, έγινε νομοθετική ρύθμιση. Και χαρίστηκαν αυτά τα λεφτά. Μάλλον έγινε μια ρύθμιση που είπαν ότι αυτά τα πρόστιμα, αν αφορούν πραγματικές συναλλαγές εκφεύγουν από τον έλεγχο του κράτους και έτσι απειλάγησαν αυτές οι δύο μεγάλες εταιρείες από ένα πρόστιμο. Άρα, τους έδωσε την ευχαίρεια να χαρακτηρίσουν συνήθεις και πραγματικές ακόμα και τις ασυνήθεις συναλλαγές. Ναι, και τώρα άρα δεν μπορεί να διωχθεί κανείς από αυτούς. Για τη συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρθηκε εκείνη η τροπολογία, φυσικά όχι, είναι ρυθμισμένη. Οπότε κάποιοι δηλαδή οι οποίοι παρανόμησαν. Έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή εκτός από την Ελλάδα. Εδώ είναι, αυτό είναι συνηθισμένο. Αυτό ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο. Επειδή εξέφευγε από το αντικείμενο της Επιτροπής, δεν σημαίνει πως κάναμε τα στραβά μάτια και την κρύψαμε κάτω από το χαλί. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεων. Δεκάδες. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση, θα σας πει κάποιος, δηλαδή μόνο το ηθικό. Γιατί αν δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν μπροστά στη δικαιοσύνη. Κάθε άλλο, κύριε Καλοδούκα, κάθε άλλο. Λίγο υπομονή και θα δείτε να προσωποποιούνται και να τυποποιούνται βαριά κακουργήματα, και διαβεβαιώνω με τους πάντες ότι αυτά είναι τεκμηριωμένα, στηρίζονται πάνω σε συμβάσεις τραπεζικές, συνδυασμό συμβάσεων, γεγονότα, καταβολές ή μη καταβολές, πράξεις και παραλήψεις. Και από την δημόσια όλα είναι τεκμηριωμένα. Όλα. Έχει γίνει πραγματικά μια τρομερή δουλειά που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει όποιος έχει φταίξει. Γιατί ξέρετε, ζούμε σε μια περίοδο που τα μνημόνια έχουν γονατίσει τον κόσμο, πληρώνουμε φόρους τρομερούς και αν είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να χαριστούν γιατί κάποιοι τα πήρανε και τέλος, θα είναι μια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σας βεβαιώνομαι υπευθύνως και θα το δείτε από τη Δευτέρα και μετά
Είναι δύσκολο να διαβάσει κανείς ένα πολυσέλιδο πόρισμα. Γιατί 400 σελίδες. Και πάρα πολύ δύσκολο. Ετοιμάζουν μια σελίδα. Αλλά η δημοσιογραφία έχει και αυτό το καθήκον να εκλαϊκεύει. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν έγκριτοι δημοσιογράφοι και θα δείτε όταν ταξινομηθεί, παρουσιαστεί με εύληπτο, μάλλον πιο εύληπτο τρόπο, θα δείτε όλοι θα τρίβετε τα μάτια σας όπως και εμείς τρίβαμε τα μάτια μας, γιατί τα παίρναμε τα στοιχεία λίγα-λίγα. Όταν τα είδαμε μπροστά μας συγκεντρωμένα, πραγματικά δοκιμάσαμε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν κρύψαμε τίποτα, απολύτως τίποτα και όλα είναι τεκμηριωμένα. Αυτό που αναφέρατε πριν, την υπόθεση του κ. Στουρνάρα για το Motorola και Alpe, τι νομίζετε είναι? Μία έκφανση. Ένα πόδι του οχτάποδα του φαινόμενου της ευλογής. Τι, ήρθε το πολιτικό σύστημα και επικύρωσε ένα επιχειρηματικό δωράκι. Το οποίο τι ήταν ακριβώς, για να το θυμηθούμε. Ήταν οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές που έκαναν με διάφορες επιχειρήσεις και επιβλήθηκε από τις δημόσιες υπηρεσίες πρόστιμο 1,2 δις. Και είναι το πολιτικό σύστημα και νομοθέτησε και είπε ότι δεν ισχύει αυτό το πρόστιμο γιατί δεν χαρακτηρίζονται έτσι ως τριγωνικές συναλλαγές παράνομες. Και είπε ότι είναι πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και τι απειλάξαμε. Απειλάξαμε το πρόστιμο. Απειλάξαμε το πρόστιμο. Είναι το πρώτο, νομίζετε. Γιατί τα κόμματα πώς απειλάξαν, κύριε Καλαδούκα? Δεν απειλάξαν μια νυχτερινή τροπολογία, άγρια μεσάνυχτα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που από τότε τους ξέρουν τη μάνα τους για την ασυλία των τραπεζικών στελεχών και των ευθύνων των κομμάτων. Το 2013. Πώς το πόρισμα Καλούδη μπήκε στο αρχείο, ξέρετε, με αυτή την τροπολογία. Αυτό δεν είναι, τι είναι αυτό, δεν είναι απόδειξη διαπλοκής κομμάτων, πολιτικού συστήματος και τραπεζών? Όπου να ψάξετε, όποια πέτρα και να σηκώσετε κάτι παθογένεια τη ελληνική πολιτεία, θα βρείτε αποτέλεσμα ή αίτιο αυτή ακριβώ τη τριπλή σχέση. Γι' αυτό έχουν καταρρεύσει και οι τρεις πυλώνες. Σήμερα το πολιτικό σύστημα βρίσκεται στον αδύρ άποψη εκτίμηση και αξιοπιστία. Διότι ξέρετε από τις δημοσκοπήσεις πώς στέκεται η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και εμείς ως άνθρωποι της αριστεράς δεν θέλουμε να εισπράξουμε αυτά που εισέπραξαν οι προηγούμενοι κυβερνήτες. Και γι' αυτό η εντολή του Πρωθυπουργού είναι όλα στο φως. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Όλα στο φως. Και ευελπιστείτε ότι με αυτό το πόρισμα θα κινηθούν οι διαδικασίες για προσωποποίηση ευθυνών. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο διαφορετικά. Σφαλώς θα κινηθούν και η δικαιοσύνη θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Και για τον τραπεζικό κλάδο, και για το πολιτικό σύστημα, και για τα ΜΜΕ. Πώς αντιμετώπισαν το πόρισμα της πλειοψηφίας τα κόμματα της αντιμετωπίσεις? Νομίζω ότι αντιμετώπισαν με έναν τρόπο καταρχήν μη υπεύθυνο. Αντί να καθίσουν να μελετήσουν τα στοιχεία και να τοποθετηθούν πάνω στα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται και πολύ διαφορετικής αναγνώσεως, θα πούν δηλαδή ότι αυτός ο αριθμός είναι λάθος ή αυτή η εκτίμηση που κάνετε δεν είναι σωστή ή αυτό το τρίγωνο όπως είπαμε δεν αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο και που το είδατε γραμμένο. Επιδόθηκαν σε μια ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία σε μια διπλή προσπάθεια. Αφενός όπως είπαμε προηγουμένως με τη λέξη άνθρακες ο θησαυρός που πραγματικά ευτελίζει την όλη διαδικασία και τον εαυτό της όμως η οποία ψήφισε στην Ολομέλεια για τη σύσταση της Επιτροπής, συμμετείχε και τώρα αυτό καταργείται, αυτό ακυρώνεται. Η δεύτερη προσπάθεια είναι όμως κωμικού χαρακτήρως. Δηλαδή, προσπάθησε να βρει ορισμένα σε εισαγωγικά μειονεκτήματα στην πιστοδοτική πολιτική των τραπεζών απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μάλιστα βάζει ναι. Το ζήτημα του κτηρίου της Κουμουνδόρου. Είναι εντελώς κωμικά, αστήρικτα νομικά. Σας και ένα offshore της Αυγής. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν στέκουν νομικά. Στηρίζοντας το γεγονός είναι λίγο περίπλοκα θέματα και με τις φωνές και με την εντυπωσιασμό ενδεχομένως δημιουργείται μια εικόνα. Δεν έχουν καμία σχέση καταρχήν με το αντικείμενο της Επιτροπής. Πρόκειται για δάνεια που είναι πίσω στον χρόνο από εκεί που ερευνούμε. Πρόκειται για γεγονότα τα οποία έχουν κλείσει με κάθε νόμιμο τρόπο και βεβαίως αναφέρονται σε ένα δανεισμό ενός κόμματος ο οποίος και έχει δώσει αξιόχρεη εγγύηση όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κυριότερο πληρώνει τα δάνειά του, τα οποία είναι 7.900. Τα πληρώνει. Αυτό είναι το πάρα πολύ βασικό και το σημαντικό. Αν δεν τα πλήρωνε, θα μπορούσε να πει ο καθένας τίποτα. Δηλαδή, συλλαμβάνω. Και είναι μόνο 7 εκατομμύρια. 7.900 ενώ τον άλλο είναι 200 και 210. Αυτή είναι η διαφορά, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Η προσπάθεια αυτή τώρα νομίζω ότι αξιολογείται, πρέπει να αξιολογηθεί σαν μια προσπάθεια να αποκρυφτεί από τον ελληνικό λαό και δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά τα κόμματα αυτά, διότι σε όλες τις μεγάλες περιπτώσεις είναι μέσα. Είτε στελέχη τους με τη μορφή διοικητών της Αγροτικής Τράπεζας, για παράδειγμα, η οποία εκτόξευσε τα δάνεια προς τα κόμματα, τα οποία είναι και αγύριστα. Συντριπτικό ποσοστό ανήκει στην Αγροτική Τράπεζα, 79-80% του χρέους, το οποίο το έχει πάρει η Τράπεζα Πειραιώς, είτε με τη μορφή ρυθμίσεων νομοθετικών που στέρισαν τη δυνατότητα ίσπραξης
εκχωρημένων μελλοντικών δόσεων, είτε με διπλές, με τριπλές, με τετραπλές εχωρήσεις, εξαπατώντας ουσιαστικά τους αποδέκτες. Περιπτώσεις οι οποίες, σας λέω και πάλι άλλη μια φορά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν ατιμώρητες. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας που θα πει ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τιμωρηθούν και πιστεύουμε ότι κάποια τιμωρία θα υπάρξει στο τέλος εξ αντικειμένου. Να συμπληρώσω κάτι σχετικά με το κτίριο της Κουμουντούρου. Πρώτον, είναι έξω από το χρονικό ορίζοντα της έρευνάς μας. Όμως, στην ουσία, κύριε Καλαδούκα, αγοράστηκε ένα κτίριο με 80 εκατομμύρια δραχμές. Πλήρωσε για συμβιβασμό με την τράπεζα, η τότε ΕΑΡ, 175 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το θεωρώ κούρημα. Οι κύριοι. Άλλο επιχείρημα δεν έχουν, ξέρετε γιατί. Εγώ είδα σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέτοια ένδια επιχειρημάτων πρώτη φορά παρατηρώ. Τίποτα επί της ουσίας όλων των ερευνητικών προσπαθειών που κάναμε. Ουσιαστικά είναι μηχανία δηλαδή. Μια μηχανία. Βέβαια, και... πολιτική μηχανία είναι. Αυτό ξέρετε γιατί είναι πολιτική μηχανία, γιατί είναι στον τοίχο για τον ελληνικό λαό. Οποιοδήποτε πολίτης ξέρει, έχει γραμμένο στον εγκέφαλό του και στη σύνειδησή του τι έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και τι σημαίνει διαπλοκή. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή, μιλάνε και για την Αυγή, για το 2,5% που αγόρασε μια κυπριακό συμφέροντα εταιρεία. Έγινε όταν αυξήθηκε το πτωχικό κεφάλαιο και έχει από τον νόμο, όπως έχει το φυσικό πρόσωπο, εγώ, ο Σπύρος Λάβας, ο Αντώνης Μπαλουμενάκης, ήρθε μια εταιρεούλα και πήρε το 2,5% των μετοχών. Πού είναι το πρόβλημα? Νομιμότατο, δεν συμμετέχει σε διοικητικό όργανο, δεν συμμετέχει σε εποπτεία, δεν συμμετέχει σε κανένα ελεκτικό όργανο. Είναι όλα νόμιμα. Όλα έχουν ερευνηθεί και είναι νομιμότατα. Καλά, το παίζουν τα άλλα κόμματα, τι να πούν? Για τη διαπλοκή, για τη διαφθορά. Που έχει στοιχήσει αυτά που τραβάει σήμερα ο ελληνικό λαό. Για 1,5 δισεκατομμύριο μόνο στα ΜΜΕ. Τι θα συζητάμε λοιπόν. Να σα ρωτήσω τώρα και μια τελευταία ερώτηση. Ποιες ενέργειες έγιναν από τράπεζες και δικαιοσύνη με αφορμή τη σύσταση της Διοικητικής Επιτροπής? Να δούμε δηλαδή, μέχρι τώρα τι έχει καταφέρει αυτή η Επιτροπή. Σας ανέφερε πριν ο κ. Μπαλουμενάκης για τον Κήρυκα. Δάνειο το οποίο πήρε ο Κήρυκας που είναι συμφερόν τη οικογένεια Μητσοτάκη το 2005 για 11 ολόκληρα χρόνια και για 5 μήνες. Δεν έκαναν καμία, μα καμία απολύτως νομική ενέργεια είτε να γερυθμίσουν είτε για να εισπράξουν. Και το κάναν μόνο με την ευκαιρία της Επιτροπής. Πόσα λεφτά ήταν, ε? Δεν σημασία για ποιο λεφτά ήταν. 717.000. Ρυθμίστηκε σε 24 μηνιαίες δόσεις των 3.000 ευρώ τώρα με ρύθμιση. Και το 90% του ποσού που οφείλεται να πάει στην τελευταία δόση, την 24η, με δικαίωμα επανερρύθμισης. Τα σκέφτηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι μπορεί να είμαι κυβέρνηση, να τα γλιτώσω κιόλα. Αυτό έω. Εγώ αυτό βλέπω στο σύστημα αυτό μπαλούν. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλες οι ενέργειες, καταγγελίες όλων των τραπεζών προς όλες τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα κόμματα έγιναν με ευκαιρία της σύστασης και συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής μας, κύριε Καλαδούκα. Εάν η κυβέρνηση, και πρέπει να της πιστωθεί αυτό, να το πιστώσει ο ελληνικός λαός, εάν δεν έπαιρνε αυτή την απόφαση να εστίσει την Επιτροπή μας και να διερευνά επί 9 συνεχώς μήνες, που καταπονημένη με μελέτες, με έρευνες, με όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως του κόμματος, σας λέω εγώ, αν δεν γινόταν αυτή η Επιτροπή, σήμερα δεν γινόταν καμία καταγγελία ούτε ΜΜΕ ούτε κόμματος. Θα ήταν όλα καλά και μια χαρούλα. Ωραιότατα λοιπόν, να κατακλέβουμε το ελληνικό δημόσιο και να μην υπάρχει πουθενά ακύρωση. Ήρθε η ώρα της νέμησης.